Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο γραφείο του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας σήμερα το πρωί για να συζητήσουν ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την υγεία. Σκοπός της επίσκεψής της είναι μια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει εδώ και αρκετό διάστημα και μέσω του εκλεκτού φίλου του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας εδώ στην Πάτρα. Μια συνεργασία που έχει να κάνει και με ζητήματα που αφορούν τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Εμείς ως δημόσιος φορέας είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, όπως οφείλουμε να ενώνουμε δυνάμεις μέσα στο δημόσιο τομέα ευρύτερα και να προσφέρουμε και από την πλευρά μας τις δικές μας υπηρεσίες, ούτως ώστε να βοηθήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να αναπτύξει τις υπηρεσίες της. Πολιτισμός και υγεία είναι δύο έννοιες, δύο τομείς, αν θέλετε, που μπορούν να συνεργαστούν και να αποδώσουν εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Διότι ο πολιτισμός διεθνώς, με βάση την επιστημονική πρακτική αλλά και την τρέχουσα διοικητική πρακτική, χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ως μέσον και τρόπος θεραπείας διαφόρων προβλημάτων υγείας. Από πολύ απλά θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχολογία του ασθενούς, μέχρι πιο σοβαρά, πιο πολύπλοκα, όπου η επιστήμη έχει δώσει τις κατευθύνσεις πώς μέσα από μια πολιτιστική διαδικασία μπορούν να επέλθουν θεραπευτικές μέθοδοι. Άλλωστε αυτό δεν είναι δικό μας, δεν είναι δική μας ανακάλυψη. Το ίδιο πράγμα έκαναν από την αρχαιότητα σε όλες εδώ τις περιοχές της Πελοποννήσου, με κορυφαία βέβαια την Επίδαυρο. Ενώνουμε δυνάμεις και είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχει όλη την καλή διάθεση πραγματικά να βοηθήσει και να συμβάλλει στο να μπορέσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια να γίνουμε πιο αποτελεσματική προς όφελος των πολιτών και των δημοτών και της Ασπρωτείας αλλά και όλης της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδος. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως ξέρετε, έχει περιφερειακές υπηρεσίες ανά την επικράτεια. Η περιφερειακή υπηρεσία μας στην Θεσπρωτεία αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα ένα σημαντικό πρόβλημα στέγασης. Οι χώροι δεν αρκούν και δεν επαρκούν προκειμένου να αναπτυχθεί η υπηρεσία έτσι όπως θα θέλαμε. Σε συνεργασία του κυρίου Διοικητή με τον Γενικό Γραμματέα, ήρθαμε σε μια συμφωνία να παραχωρήσει μέρος του κέντρου υγείας, το οποίο πλέον δεν χρησιμοποιείται στην Ιγουμενίτσα, στο Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγαστεί η λειτουργία της εφορίας αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας. Και από τις δύο πλευρές τονίστηκε ότι θα υπάρξει άριστη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων. Αμέσως μετά, η Υπουργός βρέθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου μίλησε με τον Περιφερειάρχη για ζητήματα συνεργασίας σε πολλά επίπεδα. Η συνάντηση έγινε σε ευχάριστο κλίμα.